Για ποιο λόγο να το κρύψεις κάτι που σου συμβαίνει Είσαι αν μπορείς Αυτό που σου συμβαίνει Είτε αυτό λέγεται καρκίνος Είτε αυτό λέγεται καλή ώρα Έκαμα. Ακριβώς Γιατί να μην το κάνεις δύναμη και να βοηθήσεις Πέντε άτομα, δύο άτομα Έστω και έναν άνθρωπο να το κάνεις δύναμη Και να δεις ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά Ότι ναι μεν μου συνέβη Το χειρότερο πράγμα στο πλανήτη για σένα Οκ, okay. συνέβη Τι κάνεις από εκεί και πέρα θα κάνεις το χατήρι σε αυτό που σου έτυχε να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου και να γίνεις έρμη αυτής της κατάστασης ή θα πεις όχι ρε μεγάλη το παλεύω εγώ είμαι εδώ είμαι δυνατή δεν πάνε να έρθουν και άλλοι εγώ εδώ είμαι δυνατή και το παλεύω δεν είναι το τέλος του κόσμου Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο Προσωπικότητε που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προσμίμηση. μίμηση Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής Σήμερα είναι καλεσμένη μου μια νέα γυναίκα που έχει γράψει και εξακολουθεί να γράφει τη δική της δυνατή ιστορία ζωής Το όνομά της είναι Αναστασία Μάρσαλ Μαράντου και είναι λίγο παραπάνω από τα 30 Σωστά, καλώς όρισες Αναστασία μου Καλώς σας βρήκα να πω ότι εμείς γνωριστήκαμε μέσα των social media και σήμερα είσαι εδώ απέναντί μου για να μιλήσεις για την περιπέτειά σου με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε στα 29 χρόνια. Mm -hmm. Έχεις κάνει και μαστεκτομή, χημιοθεραπείες και γενικά όλο το πακέτο. <laughs> όλο το πακέτο. Καταρχά, πόσα χρόνια πριν έγινε αυτό. Διαγνώστηκα το 2019, τον Ιούλιο, το καλοκαίρι εκείνο. Ήταν αρκετά μεγάλο ο όγκο, δηλαδή δεν το έβλεπα, με έβλεπε, αλλά για κάποιο λόγο καθυστέρησα να πάω λίγο στο γιατρό μου. Ήμουν γενικά πάντα αρρωστοφοβική, πήγαινα συνέχεια σε γιατρού και. Είχα ένα άγχος ότι πάντα κάτι μου συμβαίνει και ήταν η πρώτη φορά που ήθελα λίγο έτσι να το παίξω δυνατή ότι έλα μου ρε εντάξει το άστο... μη πας και μια φορά στο γιατρό, πας συνέχεια στο γιατρό και να που ήταν τελικά κάτι και καθυστέρησα αλλά εντάξει δεν πειράζει όλα καλά τελικά είμαι εδώ και συνεχίζουμε. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη, θα φανταζόμουν, δηλαδή εγώ νομίζω στη θέση σου μπορεί να σκεφτόμουν ότι αποκλείεται, έχουν κάνει λάθος, ξέρω εγώ δεν είναι... Ε, εντάξει, νομίζω ότι η πρώτη σκέψη όταν ακούς κάτι τέτοιο, Στη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που το περνάνε αυτό, που ακούν αυτή την είδηση, μάλλον, ότι εντάξει, θα πεθάνω. Καρκίνο ήσουν θάνατο μέσα στο μυαλό όλων των ανθρώπων. Το σκέφτηκε, το πει, τι Εννοείται, και τώρα το πιστεύω. Πάντα έχω αυτό στο μυαλό μου: ότι μήπω κάτι πάει λάθο, μήπω κάτι αυτό, μήπω κάτι δεν κάνω εγώ σωστά, μήπω, μήπω. Μήπω επιστρέψει κάτι, γιατί λίγο το παντρεύει αυτό. Όταν θα σου έρθει, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο. Ναι, το λέω γιατί νομίζω ότι. Τώρα, εντάξει δεν είμαι και γιατρό. Κοντεύω να γίνω, βέβαια. <laughs> Αυτά <αβού>, που <laughs> έχω μάθει. Όλοι μα που μπαίνουν σε νοσοκομεία. Ναι. ναι. Ε, 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 είναι από τι πιο αισιόδοξε μορφέ καρκίνου, όμω. Ναι. Δηλαδή, είναι, ναι. πρέπει να είναι πολύ μικρό το ποσοστό θνησιμότητα πλέον για τον ναι. καρκίνο του μαστού. Ε, ο καρκίνο του μαστού, γενικά, πόσο έχω ακούσει και από την ε, ογκολόγο μου, την κυρία Λάλα, που είναι. Νομίζω κάθε γυναίκα που περνάει ένα τέτοιο ταξίδι, θα πω, περιπέτεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία να έχει μια τέτοια γιατρό σαν εκείνη που παρόλο που είναι του δημοσίου, που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ήμουν σε δημόσιο νοσοκομείο. Σε ποιο νοσοκομείο? Στο Θεαγένιο, στη Θεσσαλονίκη, mm -hmm. που ειδικεύεται πάνω στον καρκίνο. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο. Αχρίαστο να είναι. Να. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το. Κέντρο, να το πω, νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη γιατρό ήταν άνθρωπο. Δεν ήμουν απλά ένα περιστατικό. Ο κορίτσι μου, έχει αυτό και γεια σου. Ήταν δηλαδή mm -hmm. πάρα πολύ κοντά μου και σε όλε τι ασθενεί τη. Δεν έχω ακούσει από ασθενή να παραπονιέται. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι όντω υπάρχει. Τώρα, τελευταία από ό,τι συζητούσαμε τελευταία με την κυρία Λάλα, δυστυχώ έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που μπαίνουν στον καρκίνο του μαστού. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι και καλό, με την έννοια ότι πολλέ γυναίκε πηγαίνουν στο γιατρό. Με αυτήν mm. την έννοια λέω το καλό ότι πολλές γυναίκες μπαίνουν στη διαδικασία της μαστογραφίας του να πάνε σε μια γιατρό της ψηλάφησης Και το προλαβαίνουν Ακριβώς mm -hmm. γιατί είναι όντως αν το προλάβεις είναι σαν να πέρασες μια πολύ βαριά γρήπη αυτό Ξέρω ότι το να λες ότι έχεις καρκίνο δεν είναι και το πιο ευχάριστο και το πιο εύκολο για όλους Γιατί πάντα στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο Όσοι ακούγαν τη λέξη καρκίνο το βάζαν δίπλα στη λέξη θάνατο. Mm -hmm. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, το παντρεύεσαι, αλλά ζει με αυτό. Να, σίγουρα, σίγουρα ναι. Αυτό που μου κάνει λίγο εντύπωση και με τρομάζει ίσω είναι που πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ η ηλικία. Πιο πριν το ακούγαμε σε γυναίκε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Πλέον η αλήθεια είναι ότι και εγώ ακούω περιστατικά. Σε μικρά κορίτσια, όπω είσαι κι εσύ. Ναι. Εσύ έχει αυτή την αντίληψη. Ναι. Στου χώρου που έχει κινηθεί, το έχει δει ναι, αυτό. Ναι, ναι. Είμαστε πάρα πολλέ, δυστυχώ. Και η πρώτη μου εμπειρία, θυμάμαι όταν είχα πάει να κάνω την πρώτη μου θεραπεία. Απ τη μια... Είναι καλό που είχα μια κοπέλα στο δωμάτιο που ήταν πολύ κοντά στην ηλικία μου που μπορούσε να με καταλάβει και να μου δώσει το κουράγιο που ήθελα εκείνη την ώρα. Από την άλλη σίγουρα είναι δυσάρεστο γιατί όταν είσαι στα 30 σου, στα 29 σου, άντε και στα 35 είσαι σε μια ηλικία που θα παράξεις, είσαι σε μια ηλικία που θες να κάνεις παιδιά, είσαι σε μια ηλικία που θέλεις να κάνεις τόσα πράγματα για τον εαυτό σου και είναι μια παύση θέλοντα και μη το να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι νέες κοπέλες, και γενικότερα στον γυναικείο καρκίνο, δηλαδή που αφορά μαστό, που αφορά οθικές, όλο αυτό το πακέτο. Έχεις ψάξει καθόλου λόγω της που ήσουν, για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό, δηλαδή τι πάει λάθος, κάνουμε κάτι λάθος και αυτό έχει αυξηθεί και συμβαίνει πιο συχνά, είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε, πού έχεις καταλήξει. Μετά από τη δική μου εμπειρία νομίζω ότι έχει να κάνει με το άγχος. Α, Δηλαδή τόσο απλό. Νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ το άγχος, το στρες, η καθημερινότητα. Από άλλες γυναίκες βέβαια έχω ακούσει και σε ό,τι αφορά το θυλασμό κάτι, με το χάπι του θυλασμού, κάτι με τις ορμόνες. Νομίζω κάπως έτσι πάει, δεν το έχω φτάσει, δεν έχω εμβαθύνει τόσο πολύ. Αλλά τουλάχιστον από μένα, γιατί είχα κάνει και μια γονιδιακή εξέταση για να δω αν ε, αυτό που μου συνέβη ήταν από κάποιο μέλος της οικογένειας ναι, να, ναι, λογικό. Που σε μένα δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ότι το δημιούργησα εγώ στον εαυτό μου με το άγχο μου, γιατί είχα περάσει και ένα στάδιο με κρίση πανικού, με πολύ στρε, πολλέ απαιτήσει στη δουλειά. Πολλά είχαν έρθει μαζί και σκάσανε στο στήθο μου. Α, ε, αυτή η δύσκολη περίοδο που χρειάστηκε να κάνεις τις θεραπείες, να κάνεις τη μαναστικτομή, ποιος ήταν δίπλα σου που σε βοήθησε σήμερα. Βλέπω ότι το αντιμετωπίζει με χαμόγελο. Έχω <θι undo> ένα κορίτσι απέναντι μου, πανέμορφο, μονίμως <διχύσεις> χαμογελάει. <χ happy stop> Οπότε φαντάζομαι ότι είχε πολύ στήριξη. Είναι αμέτρητοι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου. Δηλαδή. και δεν το περίμενα. Σίγουρα είχα την οικογένειά μου και ειδικά τη μαμά που ήμουν πάρα πολύ. Αυτέ οι μαμάτε. Φιλιά στις μαμάδε, θα πω εγώ. Αγωνιστικού χαιρετισμού. <laughs> οι μαμάδε δεν είναι, νομίζω είναι όλα. Είναι γιατροί, ψυχολόγοι, τα πάντα. Ναι. Μένα μου συνέβη ακριβώ λίγο πριν γίνει ο κορονοϊό. Δηλαδή, με το που χειρουργήθηκα, έφυγα από το νοσοκομείο και δύο μέρε μετά ξεκίνησε όλη αυτή η Κατάσταση που ζούμε. Είχα τη μαμά μου που ήταν full μαζί μου. Δηλαδή, κάναμε, την είχα κιόλα λίγο τη μαμά μου και όταν έκανα χημεθεραπεία, για παράδειγμα, και ήμουν στο δωμάτιο και ήταν κάποιο δίπλα μου που δεν με έκανε να νιώθω άνετα, είτε ήταν, πονούσε, είτε γκρίνιαζε για να γκρινιάξει, γιατί υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Βέβαια, ναι. Έτσι, Είναι κάποιοι που το τόσο μπορούν να το κάνουν τόσο. Mm -hmm. ε... Και συνήθω είναι άντρε. <laughs> <laughs> Αυτό μου το έχουν <laughs> πει οι νοσοκόμε. Όταν το βλέπουμε δωμάτια με, με, με άντρε, ήταν δύσκολα. Επιβεβαιωνόμαστε, δηλαδή. <laughs> Ναι, δηλαδή οι γυναίκε ήμασταν πιο υπομονητικέ και πιο. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό, μην το γενικεύουμε. Εντάξει, καλύτερα. Εντάξει, να κάνουμε αστείο ήταν αυτό. Αυτό, χιούμορ, χιούμορ. Ήταν αυτό. Δηλαδή την είχα μαμά, έλα λίγο, κάτσε τώρα εδώ πέρα μαζί μου. Η μαμά θέλω νερό. Ήταν λίγο μαρούσκα. <laughs> Εννοείται ότι είχα και τι φίλε μου που πραγματικά. Ήταν και εκείνε πολύ δίπλα μου και οι φίλοι μου και γενικά δεν το περίμενα ότι είχα τόσο κόσμο Μ' αγαπάει, δεν ξέρω, εγώ κάνω <laughs> κάτι καλά, εκείνη κάνω κάτι καλά, δεν ξέρω. Ήταν πολύ... μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα, να δούμε ότι είμαστε όντω πολύ καλά. Έχουμε φίλους, έχουμε ανθρώπους. Και είναι ωραία να μοιράζεται η αγάπη γενικά. Λίγο τα καλά τα φιλτράρουμε περισσότερο από τα κακά. Τα κακά τα λέμε έτσι, φεύγουν. Να. Ενώ τα καλά και τι καλέ πράξει λίγο τι σκεφτόμαστε 7-8 φορέ και δεν είναι ωραίο. Δηλαδή Όχι. το κάνουμε λίγο ανάποδα. <laughs> ναι, αν ναι, ναι. ναι. Άλλαξε καθόλου ο τρόπο σκέψη σου απέναντι στη ζωή. Ναι, 100%. Με ποιο τρόπο. Επανέρχομαι στο άγχο. <laughs> θα το ακούσω, νομίζω, θα το πω πάρα πολλέ φορέ τη, τη λέξη άγχο. Ε, το άγχο, γενικά, προσπαθώ να το αποβάλλω. Και ότι αν, α πούμε, δεν κάνω αυτό και να κάνω αυτό, δεν θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου. Και αν πω και μια φορά, όχι, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν θα έρθει το τέλο του κόσμου. Γενικά, στο να δίνω λίγο μια προτεραιότητα στον εαυτό μου. Νομίζω με και, αγάπη και, και, και αγάπη και πάμπερν και να έτσι τσακ 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 <σκοί> να κάνεις λίγο καλά ένα μπράβο που χρειαζόμαστε μία <σκοί> <νιώστα> στο τόσο <σκοί> και απέφαλα πράγματα που θεωρούσα ότι ήταν τοξικά στη ζωή θεωρώ μάλλον ότι ήταν τοξικά στη ζωή μου και ανθρώπους και καταστάσεις και λίγο είδα έτσι άλλα πράγματα που μπορούν να με κάνουν καλά και χαρούμενοι και εστίασα δηλαδή, διάβασα πάρα πολύ να είναι καλά και ο κορονοϊός <laughs> είμαστε ήμασταν σπίτια μας συνέχεια. Τι να κάνουμε, πόσο Netflix. <laughs> σωστά, σωστά, πολύς κόσμος. ναι, οπότε ναι, βάζεις άλλες προτεραιότητες, δεν κάνεις εκτόσεις για τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται, φτάνει. Τι κάναμε. Mm -hmm. <laughs> Με βοήθησε γενικά να δω πόσο αδιάκριτη μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι αυτή η κατάσταση. Με την έννοια ότι ο κάθε ένας πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πάρει το ελεύθερο και να προσπαθήσει να σου πει τι θα κάνεις στη ζωή σου, πώς θα είσαι, τι θα φοράς, πώς θα στέκεσαι. Δηλαδή αυτό το την ατάκα του «Εντάξει, εσύ είσαι κοριτσάκι, καλό είναι να βάλεις μια περούκα τώρα». Εγώ κυκλοφορούσα φαλακρή κανονικά όταν είχαν πέσει τα μαλλιά μου. Είμαι σίγουρη πως και φαλακρή ήσουν ακούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Ήμουν λίγο, επειδή είμαι και ψηλή, γυάλιζα λίγο κιόλας. Ήμουν λίγο, ήταν λίγο και έπαιρνε και παραπάνω αέρα. δηλαδή ήξερα και ποια παράθυρα να νύχτα πάνω στο σπίτι. Θυμάμαι απλά ότι τον πρώτο μήνα, επειδή έχουμε πολλά παιδιά στον κύκλο μα παιδάκια μικρά, για, παραπάνω για εκείνα δεν ήθελα να τα ανησυχήσω, όχι να τα τρομάξω, γιατί νομίζω αν σε ένα παιδί μιλήσει και εξηγήσει μια κατάσταση, ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, θα το πάρει πολύ οκ. Okay. δεν Θα... Το κατανοεί καλύτερα από έναν ενήλικα. Ναι, Ακριβώ. Ο ενήλικα είναι, νομίζω, θα σε κοιτάξει πιο. Mm, περίεργο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σκηνικό με μια γειτόνισά μα, η οποία είναι το πρακτορείο Ρόιτερ τη γειτονιά <laughs> μα. <laughs> Όλε οι γειτονιέ έχουν από μένα. <laughs> Κάθε γειτονιά. Όπου ήμουν στον παλκόνι με τον μπαμπά μου, πίναμε καφέ και ήταν καλοκαίρι. Και την έβλεπα τώρα το σπίτι μα, είναι πολύ ψηλά. Έχει ύψο η οικοδομή του και τον μπαλκόνι. Και την έβλεπα τώρα να προσπαθεί να με κοιτάξει, να με δει. Ότι επειδή δεν φορούσα κάτι στο κεφάλι μου, να δει. Να έχει άποψη προφανώ για να ναι. μπορέσει να συνεχίσει και τη μέρα τη. Ναι. Και την έβλεπα τώρα εγώ και λέω στον μου, Τα λέω, Μπαμπά, τώρα θα κάνω. Και σηκώνομαι, βγαίνω στο κάγκελο. Λέω, Κυρία. Τι κάνετε? Όλα καλά, καλημέρα σα. <laughs> <laughs> και την βλέπω ότι. Να, καλά, καλά. Ψαχνόταν έτσι και τα χέρια κλασική ναι, μετά όμω, επειδή έχουμε διακόψει και την περίοδο, δεν αδιαθετώ. Έχω τα συμπτώματα τη εμινόπαυση κανονικά, υδρότα. Γιατί πρέπει να διακόψει την περίοδο. Τώρα, έτσι όπω το κατάλαβα, πώ μου το πει ο γιατρό μου, δεν το ξέρω και ακαδημαϊκά, τα ιστρογόνα που παράγει η περίοδο σου ουσιαστικά είναι αυτά που τροφοδοτούν τον καρκίνο. Ήταν ορμονεξαρτόμενο δηλαδή Α, ο καρκίνο. Μάλιστα. Μου. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να διακόψουμε την περίοδο για να έρθουν όλα σε μια ισορροπία καλή μετά. Αλλά για λίγο είναι αυτό, δεν θα είναι φόρο ζωή. Α, για λίγο εννοεί. Νόμιζα ναι, ότι δηλαδή ζεις. περίπου τρία χρόνια ακόμα έχω μπροστά μου, τέσσερα. Δεν Α, θυμάμαι, εντάξει. κάπου εκεί. Στην αρχή λίγο σου φαίνεται περίεργο και ξένο, αλλά μετά αναγκαστικά γίνεται ρουτίνα σου, καθημερινότητά σου όλο αυτό το πράγμα. Ζει με αυτό και συνεχίζει μαζί του. Απλά παρακαλά όταν θα βάλει το make να μην σε πιάσει εκείνη την ώρα. <laughs> <laughs> Γιατί εκεί δύσκολα μετά. Ξανά από την αρχή. Και τον πρώτο καιρό φορούσα λοιπόν το μαντίλι, αλλά μετά. Άρχισα επειδή δηλαδή δεν μπορούσα άλλο με τη ζέστη, το έβγαλα και λέω θα είμαι έτσι και όποιος θέλει. Δηλαδή όποιος δεν μπορεί ας κοιτάξει αλλού. Δεν γίνεται. Πολύ σωστή σε βρίσκω. Ε, ναι και θυμάμαι απλά ότι η πρώτη μου φορά που θα κυκλοφορούσα θα διέσχιζα την κεντρική πλατεία της Κοζάνης Ήμουνα στην οικοδομή και έλεγα τώρα να την ανοίξω την πόρτα να βγω και άμα τώρα κάποιος με δει θα πει πω πω αυτή έχει ξέρω εγώ κάτι, δεν είναι καλά. Ή μπορεί να πει και όλα ότι α κοίτα την αυτή τώρα θέλει να προκαλέσει να ασχοληθούμε όλοι μαζί της. Α δεν θα μου περνούσε μένα τώρα αυτό από το μυαλό. Ναι 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 υπάρχουν και αυτά Πιστεύει ότι σιγά σιγά ξεπερνάμε το ταμπού του καρκίνου. Γιατί παλιότερα δεν μπορούσαμε ούτε καν να το προφέρουμε. Λέγαμε για νόσο, ή αυτό το κακό, α πούμε. Κακιά αρρώστια. Ή ναι. κακιά αρρώστια, ναι. Και δεν λέγαμε ούτε καν το όνομα. Πιστεύει ότι έχει αλλάξει αυτό πλέον. Μιλάμε πιο ανοιχτά. Νομίζω η δικιά μα γενιά είναι λίγο πιο άνετη και πιο οκ. Okay. Δηλαδή, θα κάτσα το συζητήσει, θα δηλαδή έβλεπα και κοπέλες πιο μικρής ηλικία και κοντά στη δική μας ηλικία να με ρωτάνε πιο πολύ, να, να είναι πιο άνετες και πιο δεκτικές το «Α, μήπως να πάω να κάνω έναν υπέρηχο, έτσι λίγο να το δω και η μαμά μου είχε και η γιαγιά μου είχε να πάω να δω». Είναι πιο άνετες. Οι γυναίκες λίγο μεγαλύτερη ηλικία, ίσως επειδή έτσι μεγάλωσαν, δεν λέω ότι φταίνε, γιατί είχαν άλλα στερεότυπα η μαμά μου, η μαμά σου, να, που ναι. είναι μια πιο μεγάλη ηλικία. Εκεί ακόμα διακρίνω ότι όντω είναι και πόσο μάλλον και στην περιφέρεια που είναι πιο κλειστέ οι κοινωνίε. Δηλαδή, είχε πει κάποιο στον παμπά μου σε μια συζήτηση ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να λέτε και τέτοια πράγματα, γιατί δεν μπορέσετε να παντρέψετε τα κορίτσια σα. Okay. Εντάξει, και ο παπά μου λέω. Για ποιο λόγο να το κρύψεις κάτι που σου συμβαίνει, ίσα ίσα αν μπορείς αυτό που σου συμβαίνει, είτε αυτό λέγεται καρκίνος, είτε αυτό λέγεται καλή ώρα Έγκαμε. ακριβώς. Γιατί να μην το κάνεις δύναμη και να βοηθήσεις πέντε άτομα, δύο άτομα, έστω και έναν άνθρωπο, να το κάνεις δύναμη και να δεις ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, ότι ναι μεν μου συνέβη το χειρότερο πράγμα στο πλανήτη για σένα, οκ, okay. συνέβη, τι κάνεις από εκεί και πέρα. Θα κάνεις το χατήρι σε αυτό που σου έτυχε να κλειστεί μέσα στο σπίτι σου και να γίνει έρευνα αυτή τη κατάσταση. Ή θα πει. Όχι, ρε μεγάλη. Το παλεύω. Εγώ είμαι εδώ, είμαι δυνατή. Δεν πάνε να έρθουν κι άλλοι. Εγώ εδώ είμαι δυνατή και το παλεύω. Δεν είναι το τέλο του κόσμου. Δηλαδή. Εγώ έκανα το πρωί θεραπεία και το βράδυ έβγαινα κανονικά βόλτα. <Κι> δεν είναι... <Κι> Εντάξει, δεν έπεινα. <Κι> δεν μπορούσα. Εντάξει, προφανώς. Αλλά και μόνο που ήμουνα με του φίλου μου. Έβγαινα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο για μένα. Γιατί μου είχε τύχει και θυμώνω πάρα πολύ όταν ακούω από κοπέλε, κυρίω από κοπέλε το ακούω αυτό, δυστυχώ, ότι ε, τώρα πού να βγω έτσι όπω είμαι έξω, ποιο θα με κοιτάξει εμένα που δεν έχω μαλλιά και που δεν έχω στήθο. Ωραία, είναι. Για τώρα συμβαίνει αυτό. Σε ένα χρόνο, δύο θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή και η ψυχολογία σε αυτά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι ότι. Εννοείται ότι τον πρώτο ρόλο τον παίζει η σωματική σου υγεία. Αλλά αν έχεις δηλαδή ψυχική υγεία, αν έχεις ένα ευχάριστο κλίμα στο οποίο γυρνά στο σπίτι σου και στον κύκλο σου γενικά, ε, αυτό ίσα ίσα θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει κάποια σοβαρή ασθένεια θέλουν να ακούνε ότι είναι νικητέ. Εσένα σου αρέσει να σου λένε ότι νίκησες τον καρκίνο, ότι είσαι μαχήτρια ή το βλέπεις διαφορετικά. Το βλέπω διαφορετικά. Πώς δηλαδή. Το βλέπω ότι, οκ, okay, ήρθε μια τέτοια κατάσταση, συνεχίζουμε. Δεν μου αρέσουν οι όροι νικητής Γιατί, εντάξει, σε όλο αυτό το ταξίδι, εννοείται ότι είχα και ανθρώπους που γνώρισα, που κάναμε μαζί θεραπείες, που δεν είναι εδώ μαζί μας. Και είναι σαν να λες ότι, οκ, okay, η φίλη σου η Τάδε, παράδειγμα, δεν αγωνίστηκε τόσο. Mm. Έχασε, δηλαδή έτσι, έχασε τη μάχη. Δεν τη χάνεις, δεν είμαστε καλά, δεν είναι χαμένος σε αυτή την κατάσταση. Ίσα ίσα που και μόνο που περνάμε το κατόφλι του νοσοκομείου και μπαίνουμε σε αυτό το μέρος που βλέπεις πολλά φαλακρά κεφαλάκια <Κι> <Κι> να σε κοιτάνε. Δεν θεωρώ ότι είναι κανένας χαμένος. Δηλαδή και τώρα θυμήθηκα η πρώτη μέρα που μου πανεβαίνεις και είναι τον όροφο που είναι με τις θεραπείες, τη μαμά μου θυμάμαι που ήταν η καημένουλα αλλά... Λέει, Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη μέρα. Είναι το πρώτο σοκ που μπαίνει μέσα και συνειδητοποιεί ότι, OK, ήρθαμε. Πάμε τώρα να το ζήσουμε κι εμεί. Μετά όμω γίνεται ρουτίνα σου. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε για τη συνάντησή μα, μου είπε ότι έχει λίγο έτσι τρέξιμο, θα το πω, με μια γνωστή σου, μια φίλη mm -hmm. σου, η οποία και εκείνη διαγνώστηκε mm -hmm. με καρκίνο. Mm -hmm. Στο mm -hmm. μαστό. Mm -hmm. Αυτό εσένα σε κάνει να σε τρομάζει ή πώς το βιώνεις ή σε, σε κάνει να λες ότι όχι είναι piece of cake θα τα καταφέρουμε ξέρω τον τρόπο γιατί το έχω κάνει και θα στο μπω και σένα. Και τα δύο. Δεν είναι ότι δεν είναι δύσκολο απλά επειδή μπήκα και το πέρασα θα περάσει πάρα πολύ γρήγορο ο καιρός. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αλλά δέστος σαν μια περιπέτεια που θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα και θα λες πότε τα έκανα εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Ε, από την άλλη όμως επειδή το πέρασα πάλι στενοχωριέμαι που δικοί μου άνθρωποι, αλλά και γενικά. Και, και να μην είναι δικό μου άνθρωπο. Και μόνο που θα έρθει μια κοπέλα και θα σου πει ότι μου συμβαίνει αυτό, αυτόματα γίνεται κολλητή σου, αδερφή σου, τα πάντα. Εκεί στεναχωριέμαι, α πούμε. Δηλαδή, λέω γιατί ρε. Δηλαδή, πώ θα είμαστε χωρί στήθο σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί δυστυχώ είμαστε πολλέ, όπω είπαμε και πριν. Και το συζητούσα με τη φίλη μου, τη Βερόνικα, που και εκείνη είχε περάσει το αντίστοιχο ότι μου λέει υποψιάζομαι ότι όσο μεγαλώνουμε οι γυναίκες δεν θα έχουμε στήθος. Δεν, δεν γίνεται. Πώς θα πάει τώρα Πάντα αυτό. θα έχουμε στήθος, να είναι καλά πλαστική χειρουργή. Ένα, γιατί ό,τι δεν σου έδωσε ο Θεός, το έδωσε ο πλαστικός. Ε, σωστά, σωστά. Εσύ ναι. έχει περάσει από αυτή τη φάση που συνήθως ακούω. Κοιτάξτε, το, το καταλαβαίνω ότι μία γυναίκα όταν κάνει μεστακτομή σταματάει να νιώθει γυναίκα. Εγώ ακόμη και τώρα δεν κοιτάω στον καθρέφτη. Α. Δεν νιώθω άνετα. Mm -hmm. Και αλήθεια είναι ότι χειρουργήθηκα 20 Φεβρουαρίου το 20, ναι, πάτη χειρουργήθηκα, τσικνοπέμπτη κιόλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. <laughs> και ακόμη και τώρα δεν έχω, δηλαδή πάνω από την πλούζα μου θα βάλω το χέρι μου, να πιάσω την τομή μου δεν αισθάνομαι άνετα. Ο μαστός γενικά συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα, συμβολίζει τη μητρότητα, συμβολίζει το πιο γλυκό πράγμα που κάνει μια γυναίκα που θυλάζει το μωρό τη. Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και το μικρό σου ταχτυλάκι να σκόψω, νομίζω, πάλι νιώθει μια πόλη πάνω στο σώμα σου. Δεν νιώθω 100% άνετα. Παρ' όλα αυτά όμω δεν το έκρυψα και ποτέ. Δηλαδή δεν έβαζα πλούζε, ούτε να βάλω ένα ψεύτικο πράγμα μέσα μπαλάκι για να καλυφθεί το κενό. Έτσι είμαι. Έτσι είμαι τώρα. Για ποιο λόγο να μακαρευτώ και να βάλω μια περούκα, να βάλω ένα πράγμα που θα υποδηλώνει κάτι που δεν είναι. Δηλαδή προτιμώ να είμαι έτσι όπω είμαι αυτή τη στιγμή και να το ξέρει ο άλλος, όποιος έρθει γενικά, ότι έτσι είμαι. Τα όνειρά σου για το μέλλον ποια είναι. Γενικά δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια πλέον, γιατί και όταν ε, διαγνώστηκα, επειδή δούλευα, έκανα σεζόν στη σε Σαντορίνη πριν διαγνωστώ, είχα κανονίσει να πάω κανονικά να κάνω τη σεζόν μου και όλα. Και μας προέκυψε αυτό. Τώρα δεν κάνω πολύ μακροπρόθεσμα πράγματα. Εγώ αυτό που ονειρεύομαι είναι να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε δίπλα μας και εύχομαι γενικά οι γυναίκες γενικότερα να, και οι άνθρωποι, όχι μόνο οι γυναίκες, να πηγαίνουν στο γιατρό τους έτσι λίγο έγκαιρα, να μην φοβούνται και να επιλέγουν επιστήμονες που τους εμπνέουν και επιστήμονες που τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς και ότι θα γίνουν καλά. Αυτό. Και να γίνουν γενικότερα όλα τα πράγματα πιο εύκολα, γιατί πρακτικά η ζωή σου γίνεται πολύ δύσκολη. Όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα, όσον αφορά τι επιτροπέ που περνάμε. Εντάξει, είναι μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία δύσκολα. που ειδικά όταν έχει κάνει μαστεκτομή. Δεν υπάρχει λόγο, νομίζω, να περνά κάθε χρόνο επιτροπή. Δεν θα φυτρώσει κάτι εκεί μέσα. <laughs> Έφυγε. Κόπηκε, πάει. <laughs> Οπότε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και χαίρομαι που είμαστε και εδώ και μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό είναι λίγο να κοιτάξει και η πολιτεία να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε αυτό που περνάνε γιατί δεν μπορείς να δουλέψει. έβλεπα γυναίκες που κάνανε χημεθεραπεία και με το που βγάζανε την βελόνα λέγανε φεύγω τώρα γιατί πρέπει να πάω να καθαρίσω μια οικοδομή γιατί δεν μπορώ, πώς θα ζήσω τα παιδιά μου εγώ μιλάω εκ το ασφαλούς γιατί οκ, okay, Είμαι τυχερή, βρήκα μια δουλειά, αρχίζω και επιστρέφω τώρα στην κανονικότητά μου, ζω για την ώρα με τους γονείς μου, οπότε δεν έχω τα έξοδα που θα έχει ένας άνθρωπος, που έχει την οικογένειά του, που τέλος πάντων έχει υποχρεώσεις. Θεωρώ πως γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, επιτροπές, επιδόματα, πρέπει λίγο να το κοιτάξουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια θέση, καρέκλα ή το οτιδήποτε. Δηλαδή, λίγο υπάρχουμε κι εμεί, γιατί λίγο εστιάσαμε παραπάνω σε κορονοϊού, σε πράγματα που ναι, δεν υπάρχουν, ναι, αλλά λίγο ξεχάσαμε και τα προφανή που υπήρχαν. Δηλαδή, παίρνει ένα επίδομα, παράδειγμα, 313 ευρώ, και θα δουλεύει και έχει 313 ευρώ. Θα πάρει τα φαρμακά σου. Μετά, αν από αυτά που περισσεύουν έχει παιδιά, αναγκαστικά μπαίνει διαδικασία να ζυγίσει. Θα γίνω εγώ καλά ή θα τα ίσω τα παιδιά μου. Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή αυτό είναι το πιο για μένα δύσκολο μετά από το θέμα της υγείας, έτσι, γιατί πρέπει και να βιοποριστείς κάπως. Φυσικά, φυσικά. Εγώ θα κρατήσω από τη συζήτησή μας και να το ξαναπούμε ότι ο καρκίνος μπορεί να ξεπεραστεί. Ακριβώς. Είναι σημαντικό εμείς οι γυναίκες να κάνουμε την ψηλάφιση του μαστού τακτικά. Mm -hmm. Και να πω για όσους μας ακούν, αλλά δεν μπορούν να μας δούν, ότι είσαι φωτεινό πλάσμα, το πρόσωπο σου Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερες και το αντιμετωπίζεις έτσι και είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσεις και άλλες κοπέλες. Μακάρι, μακάρι. Εγώ χαίρομαι πολύ όταν μια κοπέλα, δεν χαίρομαι που μια κοπέλα νοσεί, αλλά χαίρομαι που είμαι από τα πρώτα άτομα που θα μάθουν ότι α, μου συμβαίνει αυτό τι κάνουμε και παίρνω κι εγώ αυτό το πατ πατ που λέγαμε ότι μάλλον κάτι έκανα κι εγώ καλά και είναι ωραίο έτσι να παίρνεις και μια ικανοποίηση τέτοια ότι χαίρομαι που το πέρασα έτσι και μπορώ να βοηθήσω τρία κορίτσια είναι και για σένα μια ωραία ηθική επιβεβαίωση φυσικά είναι φυσικά όπως και για σένα φαντάζομαι να, είναι και εσύ βοηθά βοηθάς πάρα πολύ και εμένα Προσωπικά μου έκανε να σκεφτώ πολύ διαφορετικά σε κάποια κομμάτια. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση Και εγώ σε ευχαριστώ Και σου πάρα εύχομαι ναι. να είσαι υγιής και να πετύχεις τα βραχυπρόθεσμα όνειρά σου Και για σένα εύχομαι όλα τα καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες Σε ευχαριστώ Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου Μια παραγωγή του pod.gr Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.